Στο σοφρονιστικό κατάστημα Κρήτη 1 οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 53χρονος επίορκος αστυνομικός από τα Χανιά που προφυλακίστηκε. Όσο ανέφερε στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αξιωματικός δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή που του έδειξαν από κοινού το δρόμο για τη φυλακή υπό το βάρος των στοιχείων που προέκυψαν εναντίον του για την εκβίαση γυναίκας επιχειρηματία, η οποία του παρέδωσε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία αποτέλεσαν και τη θριαλίδα για την έφοδο στο σπίτι και τη σύλληψη του ίδιου και του γιού του. Οι εισαγγελικές αρχές των Χανίων βρίσκονται εν αναμονή και νέων στοιχείων που αναμένεται να προσθεθούν στο φάκελο της υπόθεσης, καθώς κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων κάνει κόσκινο κάθε πληροφορία που έρχεται στο φως και για άλλα περιστατικά με πρωταγωνιστή τον ίδιο αξιωματικό, ο οποίος μάλιστα είχε βρεθεί στο στόχαστρο και άλλης πειθαρχικής διαδικασίας στο παρελθόν για ανάλογα περιστατικά εκβίασης επιχειρηματιών, όμως ο φάκελος είχε κλείσει με την απαλλαγή του. Στο μεταξύ, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων συνεδρίασε για να αποφασίσει τη διαγραφή του. Ήδη κινήθηκαν οι διαδικασίες για την αντικατάστασή του με τους συναδέλφους του να κάνουν λόγο σε ανακοίνωσή τους για προσβολή που θίγει το κύρος της Ένωσης και το συνδικαλιστικό κίνημα. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων καταδικάζει απερίφραστα τις πράξεις που αποδίδονται στο 53χρονο επίορκο αξιωματικό, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.